μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά δυστυχώς είναι πέρα για πέρα αληθινό. Την ώρα που τα νοσοκομεία στην Κρήτη καταραίουν, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, ως συνέπεια της υποστελέχωσης στο παγνίο διοίκητης, εν ώψη των απογευματινών χειρουργείων που προωθείται να ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη, με έγγραφο το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει και ως εξαιρετικά επίγον, ζητά από τους διευθυντές των κλινικών να μεριμνήσουν ώστε την ημέρα του χειρουργείου να υπάρχουν κενές κλίνες, καθώς οι ασθενείς της απογευματινής λειτουργίας θα νοσηλεύονται σε θάλαμο χωρίς άλλους ασθενείς πλην της ολοήμερης. Πρακτικά όποιος πληρώνει θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Αυτό λέει το έγγραφο της διοίκησης, είναι απαράδεκτο, είναι κοινικό, είναι προκλητικό πλέον ο ασθενής να αντιμετωπίζεται με βάση την τσέπη του. Το θέμα έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων εντός του νοσοκομείου, με τους υγειονομικούς να μιλούν ευθέως για διάκριση των ασθενών ανάμεσα σε έχοντες και μη έχοντες την οικονομική δυνατότητα, την ώρα που ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία είναι κάθετος ότι τέτοια διάκριση δεν προβλέπεται σε οδηγία από το Υπουργείο, σχολιάζοντας ότι αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη, οι αντιδράσεις θα είναι έντονες. Προβλέπεται επισήμως από κάπου οι ασθενείς που χειρουργούνται στα απογευματινά να είναι σε χωριστούς θαλάμους νοσηλείας? Αυτό δεν προβλέπεται από την απόφαση. Ελπίζω να μην το δούμε. Γιατί αν το δούμε, θα είναι πραγματικά για μας ένα καταδικαστικό γεγονός και θα αντιδράσουμε. Προφανώς, επειδή το Υπουργείο γνωρίζει ότι ιδιαίτεροι χώροι δεν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή το μεταφέρει την ευθύνη στις διοικήσεις και οι διοικήσεις, σαν τα καλά παιδιά του Υπουργείου, προστρέχουν να βρεθούν βασιλικότεροι του βασιλέως. Στο έγγραφό του, ο διοικητής του Παγνή αναφέρει ότι οι οδηγίες για τους θαλάμους και το πώς θα προωθηθούν τα απογευματινά χειρουργεία θα επανεξεταστούν μετά τη δοκιμαστική περίοδο, η οποία σημειωτέων θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Με τον πρόεδρο των εργαζομένων, ωστόσο, να μιλάει για μια πολύ συγκεκριμένη λογική που θα σημάνει το τέλος της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Και διαφορετικό μενού θα έχουν, το λέω ειρωνικά, γιατί αύριο μεθαύριο η ίδια ασφαλιστική εταιρεία ή ο ίδιος ασθενής θα επιλέγει, θα καθορίζει, θα απαιτεί με βάση το τι έχει πληρώσει να έχει και την αντίστοιχη φροντίδα. Που για μας δεν θα πρέπει να έχει κανένας ασθενής ιδιαίτερη φροντίδα. Απέναντι στην ασθένεια όλοι είμαστε ίσοι. Ως προς τις επεμβατικές ειδικότητες, με τις οποίες ξεκινούν στο Παγνή τα απογευματινά χειρουργεία την 3η 19 Μαρτίου, είναι η οφθαλμολογική, η αγγειοχειρουργική, αλλά και η χειρουργική. Και όλα αυτά την ώρα που οι πληρότητες κλινικών φτάνουν ή και ξεπερνούν στο νοσοκομείο το 100%. Όπως για παράδειγμα η κλινική γενικής χειρουργικής, που σύμφωνα με τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σήμερα έδειχναν πληρότητα που έφτασε μέχρι το 104,35%. Αυτός ο κόσμος που είναι ήδη μέσα θα τους βγάζουν άρον-άρον έξω οι γιατροί, η διοίκηση, για να μπαίνει μέσα η πελατεία. Κοινικά ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνησή του, λέει ότι όποιος δεν έχει τον παρά του, δεν θα έχει την υγειά του. Και αν αυτό γινόταν μια φορά πριν, τώρα θα γίνει νόμιμα με τη σφραγίδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.